Μέχρι τα Χριστούγεννα πιστεύω ότι θα μπορώ να έχω μια πολύ καλύτερη αποδοτικότητα στις εκπομπές αυτές που κάνουμε και ενώ πολλά πράγματα θα εκπλαγείτε με το κανάλι αυτό, τον διάβολο μάλλον αυτό της Νεμέσεως. Τέλος πάντων, και πάλι ζητώ συγγνώμη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας πάλι. Να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα μαζί σας, πάντα, ό,τι και να συμβεί. Μα ό,τι και να συμβεί θα είμαι μαζί σας. Δεν εγκαταλείπω αυτό που κάνω και ούτε και εσάς σας εγκαταλείπω. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου και ο σκοπός της ύπαρξής μου. Να υπηρετήσω τον Κύριό μου μέσα από το δημιούργημά του, το οποίο είναι ο άνθρωπος και ό,τι συνεπάγεται με αυτόν. Είναι μια ωραία ιδέα το να γράφετε τις ερωτήσεις που θα θέλατε να μου κάνετε και να τις λαβαίνω εγώ και να διαλέγω ποιες, ας πούμε, από όλες αυτές θα μπορούσα να τις αναπτύξω στη συζήτηση παρά να γράφετε στο chat, γιατί και το δεν βλέπω το chat, αλλά και στην πορεία δεν θα χρησιμοποιώ τόσο το chat όσο θα χρησιμοποιώ, ας πούμε, και τις πληροφορίες σας αλλά και έναν άλλο τρόπο μηνυμάτων. Λοιπόν, και είναι πολύ ωραία ιδέα να βάζετε τις ερωτήσεις, να τις στέλνετε κατά τις 8 η ώρα και κατά τις 11 η ώρα εγώ να αναπτύσσω κάποια θέματα που θα με ρωτάτε εσείς και έτσι να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως την άλλη εβδομάδα θα μπορείτε να μου τηλεφωνείτε εδώ και να έχετε και μια τηλεφωνική επέμβαση στην εκπομπή με ανοιχτή διάλεξη να ακούγεστε και ακρόαση και θα μπορούμε έτσι σιγά σιγά να βελτιωνόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας ως προς την ακαιρεότητά μου και την ατομικότητά μου. Και εμένα μου λείψατε, αν και εγώ σας έχω συνέχεια στη σκέψη μου όλους μαζί με έναν δικό μου τρόπο σκέψης και αγκαλιάς και όταν προσεύχομαι για όλους όσους πραγματικά εκτιμούν αυτό που κάνω και να γνωρίζετε ότι όλοι σας όλοι σας ακούγεστε. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος να ζητώ για όλους χωρίς καν να σκέπτομαι πρόσωπα. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι προσευχής και επίκλησης, διότι ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να κρατήσει τόσο πολύ όλα τα πρόσωπα, όλα τα ονόματα, όλες τις επιθυμίες, όλες τις αιτήσει που μου κάνετε και μου ζητάτε, ας πούμε, και για κάποιους να προσευχηθώ και τόσα τόσα που μου ζητάτε μέσα στα μηνύματά σας. Να ξέρετε όμως ότι όλοι όσοι ζητάτε, όλοι σας ακούγεστε και για όλους σας κάνω αυτό που πρέπει να κάνω ως άνθρωπος, φίλος του ανθρώπου και μετά και αδελφός δικό σας. Τα γεγονότα βλέπετε πως πάνε, μην πτωείστε, θα έχουμε εξελίξεις. Δυστυχώς, για να υπάρξει το ευτυχώς, πάντα
πρόδρομος του ευτυχώς είναι το δυστυχώς. Θα έχουμε κάποια γεγονότα οδυνηρά, αλλά δεν θα κρατήσουν πολύ. Μην ακούτε τα κοιμισμένα λόγια των δημοσιογράφων και των πολιτικών. Είναι τόσο πια φανερό το παιχνίδι τους, το πλανητικό παιχνίδι, που έχουν καταντήσει όχι γραφικοί, γελοί, τρισάθλοι. Αν ήταν ο Ουγγός στην εποχή μας, πιστέψε με, δεν θα έγραφε οι άθλοι, αλλά θα έγραφε οι τρισάθλοι. Θα έχουμε εξελίξεις και με την Τουρκία και η Ρωσία και η Ευρώπη, θα έχουμε εξελίξεις. Δεν θα χάνετε την ψυχραιμία σας. Καλό είναι, όχι ότι θα υπάρχει κρίση φαγητών και τέτοιων και τροφών, έτσι, αλλά όταν θα παρακολουθείτε τα νέα και βλέπετε ότι τα πράγματα βαίνουν προς κάποια κατεύθυνση, προς κάποιο σκοπό που τον γνωρίζουμε, δεν είναι τίποτε κρυφό, καλό θα ήταν να έχετε στο σπίτι σας τροφές πρώτης ανάγκης, δηλαδή τρόφιμα, το λάδι, το αλάτι, ζάχαρη, ζυμαρικά, πατάτες, βούτυρο, τυρί, όσπρια, αυτά που κρατάνε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην τρέχετε και δεν βρίσκετε σε σούπερ μάρκετ, κάθεστε σε ουρές και βλέπετε ένα σεισμός γίνεται και βλέπετε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, αδειάζουνε, μαυραγωρίτες, λοιπόν, σιγά σιγά κάντε τις κινήσεις σας ως φρόνιμοι Έλληνες και ως εγρήγοροι νοές, όχι πανικό, όχι φόβο, όχι τρόμο, για όνομα του Θεού, όχι τρόμο. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι γραπτό να γίνει και θα γίνει. Δεν το αποφεύγουμε. Όμως, προσέξτε πολύ καλά αυτό που σας λέω, τον πανικό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον πανικό. Εγώ θα σας πληροφορώ να παρακολουθείτε τα νέα. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Γιατί βαδίζουμε προς την τελική πια, στο τελικό στάδιο αυτού του σχεδίου, του πλανητικού σχεδίου 666. Μην μένετε χωρίς μελέτη, χωρίς γνώση. Ό,τι είναι θα σας ενημερώνω. Θέλω πολύ περισσότερο απ' όλα να δυναμώσετε την πίστη σας. Γιατί εφόσον πιστεύετε τόσο πολύ στον φόβο και από φόβο μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, για σκεφτείτε να πιστέψετε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στην ουράνια ιεραρχία Του, πόσο πιο ήρεμοι θα ήσασταν μέσα σας. Εάν με έναν φόβο κάνετε τόσα πράγματα και επιτυγχάνετε τέτοια αποτελέσματα, για σκεφτείτε να δυναμώσει η πίστη σας, τι θα μπορούσατε να καταφέρετε. Και πιστέψτε με, είναι το μόνο όπλο μας η πίστη, η αφοβία, η γενναιότητα στην απόφασή μας. Να χαίρεστε και να αγαλιάστε, διότι εάν τα καταφέρετε σε αυτό το άθλημα που καλείται να περάσει ο πλανήτης Γη, σας είπα και την περασμένη φορά σε τι κόσμος θα βρεθείτε. Και πιστέψτε με, αυτά που είπα την τελευταία φορά, μπροστά στην πραγματικότητα είναι πτέσμα. Είναι πτέσμα.
Όντως. Έχετε δύναμη ψυχής. Σκεφτείτε ότι αυτά που κάνουν και βάζουν μπροστά την Ελλάδα είναι γιατί μας φοβούνται. Και όταν θα έρθει η στιγμή και η ώρα να δείτε ποια είναι η καταγωγή σας, να δείτε ποιοι είναι οι Ολύμπιοι, να δείτε ποια είναι η ιεραρχία, αγγελική ιεραρχία και να κατανοήσετε την πραγματική σας καταγωγή ως Έλληνες. Θα κλαίτε από δέος, μα θα κλαίτε από δέος και μια εσωτερική εφορία, ένα τράνταγμα ψυχής μέσα σας από το μεγαλείο της καταγωγής σας και το ότι καταφέρατε και το ότι είστε Έλληνες, όχι εγωιστικά και ρατσιστικά, αλλά ως απεσταλμένη φυλή οδηγός των άλλων φυλών ανθρώπων του πλανήτη Γη, όπως ο Μέγας, ο Μέγιστος των Ελλήνων και του κόσμου όλου, ο Αλέξανδρος, που κανένας δεν τον κατάλαβε, επεδίωξε με αυτόν τον τρόπο, διότι εμείς οι Έλληνες είμαστε οι μόνοι οι οποίοι στα πρόσωπα των θεών τότε δίδαμε και πιστεύανε και λατρεύανε ανθρώπινη όψη, ενώ όλοι οι άλλοι λαοί του κόσμου στους θεούς τους έδιναν πρόσωπα ζώων και τεράτων. Και εμείς οι Έλληνες ήμασταν και είμαστε υποχρεωμένοι να μεταλαμπαδεύσουμε και να εξανθρωπίσουμε τους κατοίκους της γης. Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται με την ειρήνη, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε δια της βίας, διότι ο σκοπός είναι ιερότατος. Ο σκοπός είναι ιερότατος. Όταν λοιπόν ο Αλέξανδρος έκανε την εκστρατεία και σταμάτησε τους Πέρσες να βγάζουν τους γονείς τους και να πεθαίνουν έξω από τα τείχη, να τους τρώνε τα πτώματα τα ζώα και τα σκυλιά, να τρώνε ζωντανούς τους πεθαμένους, να αφήνουν άραφτους τους νεκρούς τους, να παντρεύονται τις μανάδες τους, να τεκνοποιούν με τις αδερφές τους. Όταν κατεβαίνει ο Αλέξανδρος με το σχέδιο εξανθρώπισης των κατοίκων της γης και ουδής κατάλαβε γιατί ο Αλέξανδρος ήθελε να συνεχίσει, και στην Ινδία νομίζανε ότι η σκοπή του ήταν κατακτητική. Δεν ήταν κατακτητική. Ήταν ένα ουράνιο όν αυτή η ψυχή που κατέβηκε με κίνδυνο της ζωής του και με κάθε τίμημα ψυχής των Ελλήνων και των ανθρώπων που είχε με τα κοντά του, θανατώνοντας οι στρατιώτες, οι Έλληνες, ήταν μία θυσία προς το σχέδιο το θεϊκό στον πλανήτη Γη και έφτανε στα βάθη της ζούγκλας για να βρει ανθρώπους, να τους εξανθρωπίσει. Ποτέ δεν έβαλε βασιλείς Έλληνες πριν το θάνατό του. Έβαζε Πέρσες, τοπικούς άρχοντες, Ινδούς, Αφγανούς, τους Ινδίους έβαζε βασιλείς. Γιατί? Διότι ο σκοπός του δεν ήταν να κατακτήσει την γη, αλλά να κατακτήσει τις ψυχές και τους νόες των ανθρώπων, όταν θα καταλάβαιναν πια αυτοί το τι καλό έφερε ο Αλέξανδρος μέσα στην ψυχή και στο πνεύμα τους. Όταν άφηνε τους Έλληνες να παίρνουν γυναίκες
ντόπιες. Και ποτέ ντόπιο άνδρα ηθαγενή άνδρα με ελληνίδα γυναίκα, διότι το σχέδιό του ήταν να μεταλαμπαδεύσει το σπέρμα, το ελληνικό γονίδιο. Και όπως είναι διάσπαρτο το ελληνικό γονίδιο, και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι επάνω στον πλανήτη Γη το ελληνικό γονίδιο αριθμεί 500 εκατομμύρια κατοίκους. 500 εκατομμύρια κάτοικοι είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Ούτε και αυτοί που είναι Έλληνες δεν το ξέρουν. Στα πέρατα της οικουμένης, μέσα στα βάθη των αιώνων, αυτή η ανακύκλωση του κυττάρου, του γονιδίου, αυτό ήταν το μεγαλείο του Αλεξάνδρου, που ήθελε να συνεχίσει και μετά την Βακτρία και μετά τον πόλεμο με τον Πόρο. Ήθελε να τραβήξει ακόμα, να μπει μέσα στην Ινδία, στα πιο βαθιά μέρη της ζούγκλας. Γιατί να κατακτήσει τι, αφού είχε ήδη κατακτήσει? Να μεταφέρει το πνεύμα. Και όταν ο Αλέξανδρος πριν φύγει από αυτή τη ζωή, του ζητούν σε ποιον αφήνεις την αυτοκρατορία σου, και είπε στον ικανότερο. Σε τι? Στον δυνατότερο, στον ισχυρότερο, που δεν τα καταλάβαιναν τότε. Σου λέει πάνω στον πυρετό, τι μας λέει? Ακριβώς, διότι κανένας δεν είχε πιάσει το νόημα του Αλεξάνδρου, ότι ήταν γιος του Άμωνος Διός, και ο σκοπός του ήταν να κάνει τους άγριους ανθρώπους, και όχι για πλούτη και όχι για μεγαλεία, που τον έβρισαν και τον παρανοούσαν οι φίλοι του, και δυστυχώς θανάτωσε και φίλους του, διότι πρόσβαλαν τον ιερό σκοπό του και όχι το πρόσωπό του, ούτε τη μάνα του και τον πατέρα του. Τον ιερό σκοπό που γεννήθηκε. Και αυτό είναι από τα άγραφα που θα σας πω. Καθόταν στην Ινδία κάποια στιγμή και κοιτούσε το γάγκι που πήγαινε το ποτάμι, και του λέει κάποιος, βασιλιά, γιατί δακρύζεις? Και λέει ο Αλέξανδρος, γιατί βλέπω το ποτάμι που θα πάει στον ωκεανό, και ο ωκεανός αγγίζει και τα άλλα μέρη της γης, που έχει και εκεί ανθρώπους. Και λοιπόν του λέει, και στενοχωριέσαι και κλαίς για αυτό το πράγμα? Δεν λέω για αυτό το πράγμα. Κλαίω που δεν θα προλάβω να κατακτήσω και εκείνους τους ανθρώπους, εννοώντας τις ψυχές και το πνεύμα, να τους κατακτήσει και να μπει μέσα τους το ελληνικό πνεύμα. Και αυτή ήταν η στενοχώρια του, και αναγκάζεται να επιστρέψει, επειδή οι στρατιώτες του θεωρούσαν πια, και η στρατηγή του, ότι πάει να κατακτήσει τον κόσμο με τα δικά του τα μυαλά, ενώ ο Αλέξανδρος κατακτούσε ψυχές. Αυτό λοιπόν που έκανε τότε ο Αλέξανδρος θα το βρείτε στο κόκκινο βιβλίο μου, μέσα στους χάλκινους κύλινδρους του Κουμράν, που και ο πρώτος κύλινδρος και ο δεύτερος γράφουν ότι θα στείλω τους ιούς μου από άλλες σφαίρες. Είναι μέσα αυτή είναι προφητεία του Εζεκιήλ μέσα στον χάλκινο κύλινδρο. Θα στείλω τους ιούς μου από άλλες μακρινές σφαίρες, από άλλους κόσμους, να έρθουν εδώ, και θα τους λατρέψετε
φέροντας το όνομά μου, δηλαδή Θεός, Θεή. Αυτή είναι υπεύθυνη για τον κάθε έναν από εσάς. Αυτοί θα σας μαζέψουν, θα σας νουθετήσουν και θα εκτελέσουν τις εντολές μου και την κατάλληλη στιγμή θα σας πάρουν και θα σας φέρουν από στους χώρους που αυτοί υπάρχουν και ζουν και θα συναντήσετε τα άλλα μου παιδιά και τις άλλες μου κόρες σε αυτές τις μακρινές σφαίρες. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει: το οίκο του πατρός μου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα και πάω να ετοιμάσω ένα για εσάς. Αυτοί λοιπόν οι κόσμοι και τα αδέρφια μας από αυτούς τους κόσμους που γράφουν τα χάλκινα, οι χάλκινοι κύλινδροι του Κουμπράν, που εγώ τους παρουσίασα πρώτη φορά στην Οικουμένη. Στα βιβλία μου δεν υπήρχαν αυτοί οι κύλινδροι, γνωρίζανε όλοι για τους πάπυρους του Κουμπράν. Δεν γνωρίζανε μόνο για χάλκινο κύλινδρο, και τον έχω φωτογραφημένο το χάλκινο κύλινδρο στο κόκκινο βιβλίο την ώρα που τον βρίσκουν, που τον ανακαλύπτουν με το πινέλο που καθαρίζουν επάνω το χώμα. Μέσα εκεί λοιπόν αναφέρεται για τις κόρες των θεών και τους υιούς των θεών, όπου δεν είναι άλλοι από τους Ολύμπιους, όπου λατρεύτηκαν στη γη φέροντας το όνομα του Θεού. Ήτι, Θεή, προφητεία του Εζεκίλ. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό αυτά τους χάλκινους κυλίνδρους αυτούς οι Εβραίοι τους έκρυψαν και δεν τους φανέρωναν ποτέ, παρά μόνο όταν τα βγάζω εγώ στο βιβλίο αυτόν τον πίνακα, το σκαλιστό ας πούμε χάλκινο κύλινδρο, τότε από το 96 και μετά, το 96 ακριβώς εμφανίζεται και τον παρουσιάζουν και αυτοί σε τουριστικά βιβλία στο Ισραήλ για τα μουσεία και τέτοια, ενώ πριν δεν υπήρχε αυτό. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι εάν αυτό ήταν γνωστό, τότε οι Εβραίοι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να έχουν αποδεχτεί τους Ολυμπίους και κατόπιν τον Ιησού, εφόσον οι Ολύμπιοι μίλησαν για τον Ιησού ότι είναι ο Θεός τους, διότι ο Θεός τους δεν είναι αυτό που είδατε στη γη, το μη κατά το εβραϊκό πρότυπο. Την περιτομή του δίνουν το όνομα. Αυτό είναι το όνομα του φυσικού σώματος. Δεν έχει όνομα ο Θεός. Και οι άλλοι που ονομάζουν Γιαχβέ, το Γιαχβέ, αυτός έχει όνομα. Ο Θεός δεν έχει όνομα, γιατί είναι ένας. Υπάρχουν πολλοί Κωνσταντίνοι, πολλοί Γιώργηδες, και άμα καμιά φορά κάποιος φωνάξει Γιώργο, γυρίζουν 5-6 Γιώργηδες εκεί, γιατί αυτοί είναι ατομικότητες. Ο Θεός γιατί να έχει όνομα όταν είναι ένας? Ποιος ο λόγος να έχει όνομα? Υπάρχει όμως ένας κώδικας επικλήσεως που διαπερνάς μέσα από τα σύμπαντα της ιεραρχίας και φτάνεις να αγγίξεις αυτόν που επικαλείσαι και γυρίζει. Υπάρχουν επίθετα. Όμως ο Ιησούς λέει: διαμέσου του ονόματός μου θα καλείτε τον Πατέρα. Αν λοιπόν οι Εβραίοι γνώριζαν και διδάσκοντο τους χάλκινους κυλίνδρους του Κουμράν με την προφητεία του Εζεκιήλ που αναφέρεται στους Ολυμπίους, καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να δεχτούν και τον Ιησού. Οι έκπτωτοι όμως, οι έκπτωτοι άγγελοι, οι νεφελίμ,
όπως σας εξήγησα και άλλη φορά, ότι το Ναφάλ στα αραμαϊκά πάει να πει αυτός που έχει πέσει, ο έκπτωτος, ή αυτός που πέφτει, υπερπατρίδος, πεσόντες. Οι πεσόντες στα αραμαϊκά είναι Ναφάλ, ο πληθυντικός Ναφαλίμ. Δεν έχει να κάνει ούτε με τέρατα, ούτε με δράκους, ούτε με τερατόμορφα πράγματα, τις αηδίες που σας γνωστοποιούν κάποιοι άλλοι, ούτε με μουτσούνες, ούτε με αυτά. Φτάσαν ακόμα να λένε τα ανόητα αυτά όντα, ότι ο Δίας και η Ολύμπη είναι νεφελίμ. Ντροπή και έσχος. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που έκανε ένας από τους ιούς, ο Αλέξανδρος, είναι ο λόγος που σήμερα επιδιώκουν να κάνουν στον πλανήτη Γη τα αρνητικά όντα να, όχι να εξανθρωπίσουν, να εκδαιμονίσουν τους ανθρώπους και να κατακτήσουν όλο τον πλανήτη, υποδουλώνοντας τις ψυχές των ανθρώπων ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έκανε ο Αλέξανδρος. Ακριβώς το αντίθετο. Συγκρίνεται το. Και ο σατανισμός και η εκκλησία του σατανά κάνουν ακριβώς τα αντίθετα που κάνουν στις τελετές του φωτός, της ειρήνης και της αγάπης. Γι' αυτό και είναι αντί. Χρησιμοποιούμε το σταυρό εμείς όρθιο. Αυτοί τον χρησιμοποιούν ανάποδα. Αντί. Κάνουμε τη Θεία Ευχαριστία. Έχουν και αυτοί κύπελο. Και κάνουν τα μυστήρια και βάζουν μέσα όχι υπέροχα στοιχεία όπως ο ίνος, ο γλυκής ίνος, ο άρτος, το ζεστό νερό. Αυτοί βάζουν δελήγματα, βρωμιές. Αντί, ό,τι κάνουμε εμείς στην πίστη μας, στην εκκλησία και γενικά το τελετουργικό μας, αυτοί πράττουν το αντίθετο. Ακριβώς αυτό επιχείρησαν στις αρχές της δημιουργίας του κόσμου τούτου. Έγινε η πτώση, γίνεται και η πτώση του ανθρώπου και έχουμε μπει σε έναν κύκλο έως ότου φτάσει το τελείωμα του χρόνου και του σχεδίου αυτού που είναι στις μέρες μας, στα χρόνια μας, ας το πω έτσι. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα. Επιχειρούν το αντίθετο σε παγκόσμια κλίμακα με τον όρο νέα τάξη πραγμάτων. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια για επιστροφή. Ο κύβος έχει ρηφθεί. Αναμένουμε την τελική αναμέτρηση. Όμως πριν την τελική αναμέτρηση, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληροφορήσουμε, να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε, να οδηγήσουμε και να δώσουμε τις πληροφορίες, ώστε ο καθένας από που είναι να αναλάβει τις ευθύνες του για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, να πάρει τις πληροφορίες του και ο Θεός βοηθός στις αποφάσεις του. Αυτός είναι και ο δικός μου ρόλος και ο σκοπός που υπάρχω και ζω. Να βγάλω εις πέρας αυτή την αποστολή. Βλέπετε λοιπόν γιατί πρώτα την Ελλάδα έχουν βάλει. Γιατί θέλουν να σακατέψουν τον Έλληνα νου. Θέλουν να τον κάνει συφιλιδικό. Να μην μπορεί να σκέπτεται. Να μην μπορεί να γεννά ιδέες και σκέψεις και λύσεις. Να μην μπορεί να κινηθεί.
Να προσέξετε καλά. Θα σας πω και κάτι άλλο. Βγαίνουν και λένε, μας ραντίζουν και μας ραντίζουν και μας ραντίζουν. Ραντίζουν όντως. Δεν ραντίζουν όμως εμάς. Δεν ραντίζουν εμάς. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που ρίχνουν στην ατμόσφαιρα είναι το νάτριο. Δεν ραντίζουν εμάς, αγαπητοί μου φίλοι. Πετάξτε την καραμέλα, αρκετά μασίστηκε, αρκετά αυθυπέβαλαν τους ανθρώπους με την αυθυποβολή ότι μας ραντίζουν, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, πονάει το κεφάλι μας και πονάει το κεφάλι και χάνετε την δυνατότητα σκέψης νομίζοντας ότι ραντίζουν τους ανθρώπους, ενώ δεν ραντίζουν τους ανθρώπους. Βέβαια υπάρχει επίδραση, αλλά αυτό δεν βλάπτει. Προσέξατε πως ραντίζουν όλο τον πλανήτη. Δεν ραντίζουν μόνο στην Ελλάδα, ραντίζουν σε όλον τον πλανήτη. Τι ράντισμα είναι αυτό? Έτσι. Σαν δίκτυ, σαν πλέγμα. Κάθετες και οριζόντιες γραμμές ραντίζουν τον πλανήτη. Τι γίνεται δηλαδή, τι είναι αυτό? Δημιουργούν μία πλανητική καλύπτρα όπου στο στοιχείο του νατρίου επάνω θα λειτουργεί η ολογραμμική τεχνολογία Blue Beam. Χωρίς πανί μπορεί να παίξει η ακτίνα του φακού που θα προβληθεί η εικόνα. Όχι. Πάρτε ένα λέιζερ από αυτά τα παιχνίδια και ρίξτε τη νύχτα στον ουρανό. Θα δείτε ότι χάνεται η μύτη του λέιζερ. Η άκρη. Βάλτε λίγο σκόνη ή κάπου να υπάρχει θερμοκρασία, κάτι. Έτσι, θερμά αέρια. Και περάστε το λέιζερ μέσα εκεί. Θα δείτε ξαφνικά την απόσταση που βρίσκεται αυτό το νεφέλωμα, θα το δείτε, μπορείτε να το υπολογίσετε. Αν δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο θα είναι η οθόνη και θα είναι σφαιρικά από τη γη, δεν μπορούν οι δορυφόροι και από κάτω και απ' έξω να προβάλλουν οριζόντια την εικόνα σε μία κοιλότητα που περιβάλλει τη γη σαν οθόνη. Αυτό λοιπόν που ρίχνουν και ραντίζουν σε όλο τον πλανήτη είναι, δημιουργούν στρώματα νατρίου τα οποία στέκονται σε αυτό το ύψος, στα 8.000 μέτρα. Επάνω εκεί λοιπόν και από έξω, από το στρώμα, και από κάτω θα προβάλλονται εργάκια, βιντεάκια. Αυτό δεν το σκεφτήκατε. Πετάξτε λοιπόν την καραμέλα και δείξτε τους ότι δεν κοιμόμαστε εμείς οι Έλληνες και ότι κατέχουμε πάρα πολύ καλά, και αψηφίστε ψεκασμούς, αψηφίστε τα πάντα, κοινωνάτε, διότι μέσα από τη Θεία Κοινωνία εμποδίζεστε να αυθυποβληθείτε.
Η Θεία Ευχαριστία, το Πνεύμα το Άγιο, εμποδίζει την ανοησία και την αδαία του Έλληνα, του πιστού, να αυθυποβληθεί και να βλάψει την ψυχή του και τη διάνοιά του. Αυτό λοιπόν το δίκτυο είναι που ραντίζουν κάθε φορά για να ανανεώνεται και να στερεοποιείται τον άτριο σε πολύ υψηλή, σε πολύ μεγάλο ύψος. Ξεχάστε λοιπόν τα ραντίσματα και τους φόβους. Αυτό που σας λέω δεν θα το βρείτε πουθενά. Ίσως εν καιρό σας γνωστοποιηθεί. Εγώ όμως σε εσάς Έλληνες, φίλοι μου, αδέρφια μου, σας το κάνω γνωστό πιο πριν. Δεν μιλούσα πιο πριν, να το πω αυτό, κάποιους μήνες. Γιατί όποιος περιμένει να γίνουν τα σίκα μαζί με τους φράουλες, δεν γνωρίζει τίποτε για τα βατόμουρα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Μην φοβόσαστε, γιατί και με αυτό που θα γίνει και με την Τουρκία θα γίνουν δοκιμαστικά τεστ ολογραμμικών προβολών. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Θα είσαστε ήρεμοι που ακόμα και αληθινό να ήταν, δεν θα επηρεάζεστε, δεν θα σας πιάνει δέος. Μην αφαιθείτε και αρχίζετε και λέτε, γιατί αρέσκεστε στο φαινόμενο το μεταφυσικό και ότι βλέπετε γίνεται όπως ο Οδυσσέας με τις Ειρήνες στο κατάρτι δεμένη. Δεθείτε μέσα στην δύναμη της λογικής σας, της ψυχρής λογικής. Η ψυχρή λογική να είναι το κατάρτι που δένεται ο Οδυσσέας και ακούει τις Ειρήνες. Διότι οι Ειρήνες τραγουδούσαν ωραία, αλλά ήταν θανατηφόρες. Και εσείς το φαινόμενο που θα δείτε φαντάζει ωραίο, αλλά είναι θανατηφόρο, γιατί σε παρασύρει στο ψέμα του κάλους του, του φαινομενικού κάλους. Και αν δεν έχεις ισχυρό νου και απόφαση και δεν σου αρέσει να κολακεύεσαι και να αυθυποβάλλεσαι ότι είδες κάτι υπερφυσικό, κάτι μεταφυσικό, α, ήρθαν οι Ολύμπιοι, αχ, θα του ζεις και θα αρχίσετε να φωνάζετε πω ήρθαν οι Ολύμπιοι και εκείνα και τα άλλα, και έχετε βλάψει για πάντα, έχετε κάψει τα κύτταρά σας και είστε υποχείρια για το επόμενο φαινόμενο παραμυθολογίας. Και όχι μόνο αυτό, θα κάνετε και τους άλλους, θα τους παρασύρετε και θα δημιουργηθούν έχθρες. Γιατί κάποιοι άλλοι που θα ξέρουν ότι αυτά είναι παραμύθια και θα σας λένε ότι δεν είναι αληθινό αυτό, εσείς θα οργίζεστε, γιατί σας έβλαψαν και σας πρόσβαλαν τη δική σας κρίση και θα στρέφετε στα αδέρφια σας, θα στρέφεστε. Προσέξτε, δεν ξέρετε τι κίνδυνο κρύβει ένα φαινόμενο όταν κάποιοι είναι ευκολόπιστοι προς κάποιους άλλους που δεν είναι ευκολόπιστοι. Μέγας κίνδυνος, ημέν για τους δε. Βλέπετε ότι δεν σας χαϊδεύω τα αυτιά, ούτε σας λέω εγώ παραμύθια της Χαλιμάς για να πουλήσω βιβλία. Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω εγώ, δεν κερδίζω, δεν μοιάζει το χρήμα.
Με νοιάζει όμως η γνώση δική σας. Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ καλά αυτό που σας λέω και σε αυτή την εκπομπή. Μπαίνουμε σε δύσκολη εποχή φαινομένων. Μέχρι που θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό ο Αντίχριστος και η μεταυτού. Μέχρι που θα ανασταίνει νεκρό. Αλλά σου λέει, πρόσεξε, θα είναι πλάνη. Διότι ο νεκρός που θα ανασταίνει και ο πνιγμένος που θα βγάζει, όπως ο Κίνος στην Πάτμο που έβγαζε τους νεκρούς από τη θάλασσα που είχαν πνιγεί σε ναυάγια και ζητούσαν οι Έλληνες τον πατέρα μου, τον πατέρα σου τον έχασε εκεί, ναι, πνίγηκε, ορίστε, και έβγαινε μέσα από τη θάλασσα και λένε του Ιωάννη του θεολόγου, του αγαπημένου του Κυρίου, Ιωάννη, κάνε κάτι. Και προσκαλούσε ο Κίνοπας τον Ιωάννη για να συγκριθεί μαζί του. Και ο Ιωάννης προσεύχεται και του λέει, πήγαινε μέσα στο νερό εσύ, του λέει, και φέρε μου έναν πνιγμένο, βγάλ τον ζωντανό. Και εγώ θα σε πιστέψω, του λέει ο Άγιος Ιωάννης. Και όντως, δημιουργεί, αυτή τη φορά μπήκε όντως ο Κίνοπας μέσα. Που αν δεν ακουμπήσεις, δεν έχει διαφάνεια, το βλέπεις τρισδιάστατο το φαινόμενο ή το αντικείμενο ή την οντότητα. Έπιανε ο Κίνοπς τη σκέψη ενός Έλληνα ή κάποιας κοπέλας που μέσα στο υποσυνείδητο και στα κύτταρα του εγκεφάλου έχει καταγραφεί η εικόνα, ο ήχος, η μορφή του πατέρα της. Αντέγραφε την εικόνα, την πρόβαλε έξω, την έβλεπε η κοπέλα και έβλεπε τον πατέρα της. Αυτό λέγεται πλάνη. Έτσι θα ανασταίνει και ο Αντίχριστος νεκρούς. Θα είναι πλάνη. Σας το λέω τώρα πολύ γενικά αυτό το κόλπο. Τι κόλπο είναι. Όμως αυτό τον κόσμο τότε θα τον πείθει. Γιατί δεν θα έχει το χρόνο μπροστά στο σοκ και στην έκπληξή του να κάτσει να σκεφτεί ότι αυτό είναι πλάνη. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι ταπεινός. Αρέσκεται να κολακεύεται ότι είδε κάτι και επειδή είναι τόσο μυστήριο θέλει να το πιστέψει. Μην του χαλάσεις λοιπόν την φουντώνει ο εγωισμός, η έπαρση, η αλαζονία. Δεν ξέρει αυτός ότι αυτό είναι αληθινό. Τι είσαι εσύ που θα του πεις και ποιος είσαι εσύ και πλησίασαι να τα αποδείξεις. Θα σε σκοτώσουν οι δικοί του, του άλλου που είναι ανάμεσά σας, θα βρίσκονται. Μπαίνουμε σε αυτό τον κύκλο των φαινομένων. Θα φανούν διαστημόπλια. Μην πιστέψετε τίποτα. Μην πιστέψετε τίποτα. Θα δελεαστείτε. Θα κολακευτείτε. Και θα πείτε, να, είδες, υπάρχουν. Είχα δει και εγώ που μίλουσα τότε. Να τα, ήρθαν οι δικοί μας. Και θα φύγουν. Και θα φύγουν. Χιλιάδες ψυχές. Από αυτά τα ψεύτικα φαινόμενα θα πεθάνουν, θα απολεστούν, θα πεθάνουν από ανακοπή καρδιάς, από εγκεφαλικά, λόγω της υπερέντασης και της πιέσεως της υψηλής του αίματος, βλέποντας το φαινόμενο σαν τα κοκόρια θα πεθαίνουν και δεν θα μπορεί να τους καταλογίσει κανένας τίποτε, σε κανέναν. Γιατί θα θεωρείται ανακοπή, καρδιακή προσβολή. Νομίζετε, σας λέω,
ουφολογικές θεωρίες. Αν δεν θα ακούτε τους θανάτους, δεν θα μπορούν να κρυφτούν, θα είναι πολλοί οι θάνατοι. Και πολύ περισσότερο τα μεγάλα άτομα. Και πολύ περισσότερο αυτοί που πίνουν αλκοόλ ή καπνίζουν ή παίρνουν κάποια ναρκωτικά. Όταν θα δουν αυτά, θα υπάρξει μία τρέλα στον πλανήτη, μία τρέλα που όλοι θα τρέχουν και θα προσκυνούν και θα συναντούν πού είναι τα ούφο και θα τρέχουν. Εκεί να δείτε πώς οι Έλληνες αφιονισμένοι, κοιμισμένα καράβια, ψώνια του κερατά θα απολεστούν, που δεν έχουν ισορροπία πίστεως, δεν χρησιμοποιούν ψυχρή λογική και μαθηματική ακρίβεια ισορροπίας του λογισμού μέσα στον εγκέφαλό τους. Θα παρασυρθούν, θα κολακευθούν, θα αρχίσουν επικλήσεις, θα βγαίνουν ομαδικά και θα καλούν τον Δία και θα φοράνε τις χλαμίδες και θα τρέχουν στα αρχαία ιερά και να οι επικλήσεις και να εκείνα και θα παρακαλούν να παρουσιαστεί ο αέρας μπανά της ολογραμμικής προβολής. Θα ζητάνε από το ολόγραμμα να κατέβει κάτω να του σώσει. Και να τα τραγούδια, να τα νταούλια, να οι άρπες, να τα φλάουτα του πανός, να οι σύριγγες και να εκείνα. Μια τρέλα. Εδώ είμαστε. Θα τα δείτε. Προσέξτε, μην είστε με την πλευρά τους. Προσέξτε να είσαστε συνετοί, ήρεμοι, όπως ένας πραγματικός Έλληνας. Χωρίς φόβο, χωρίς να σε πιάνει το δέος και να τα χάνεις ήρεμος. Να κοιτάς το θηρίο, να μην το φοβάσαι και να ματιάζεις το σημείο που θα του καρφώσεις το δόρυ. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθος. Το χτύπημά σου πρέπει να είναι ένα και ακαριαίο. Έτσι θα λειτουργεί ο Έλληνας νους. Έτσι θα πρέπει να είσαστε, έχοντας το δόρυ της ταπεινότητος και της πίστεως του Ιησού Χριστού μέσα σας. Μόνον τότε οι δυνάμεις του φωτός είναι μαζί σας. Όταν είσαστε χλιάμιδες και καραγκιόζιδες, όχι το φως δεν έχετε, ούτε ο διάολος δεν σας πλησιάζει, γιατί τον προσβάλλετε. Αυτός είναι έξυπνος, δεν είναι βλάκας να πιστεύει σε φαινόμενα. Είμαστε Έλληνες. Κινούμεθα με αριθμούς. Τα γράμματά μας είναι αριθμοί. Είναι κωδικοί. Είναι συμπαντικοί κωδικοί. Δεν είμαστε άγριοι. Είμαστε φωτεινοί νόες. Ξυπνήστε. Ελ, λάς. Λίθος, φωτός. Ανοίξτε τους δεσμούς σας με τα μυστήρια του Ιησού Χριστού. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το ανώτερο μυστήριο των μυστηρίων, από όλα τα 7 μυστήρια. Ετοιμαστείτε. Λάβετε το. Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει Θεία Ευχαριστία. Θα κάνουν, αλλά θα είναι τραβεστή. Δεν θα είναι αυτή η Θεία Ευχαριστία. Μην ακούτε τους μεγαλοσχήμονες με τα μεγάλα σβέρκα και τις κοιλιές. Βρείτε ταπεινούς οδηγούς πνευματικούς και εκείνους ακόμα να τους ελέγχετε. Είναι πολύ πονηρές οι εποχές. Να κάνετε νηστεία για να καθαρίζει το οργανισμό και να λειτουργεί το πνεύμα ισχυρότερο. Μην τρώτε μολυσμένες τροφές. Μάθετε να διακρίνετε τις τροφές σας
Μην καπνίζετε και δηλητηριάζετε το σώμα σας, το οποίο θα το έχετε ανάγκη εκείνες τις ημέρες να σας υπηρετήσει το σώμα. Αλλά το σώμα τότε θα χωλαίνει και δεν θα μπορεί να σας δώσει τις ικανότητες που έχει προγραμματιστεί να δίνει. Πλησιάστε τον Ιησού Χριστό. Όσοι δεν τον πιστεύετε, πείτε κάτι. Ξέρω ότι υπάρχει, σταυρώθηκε, έρανες. Δεν σε ξέρω. Ξέρω όμως ότι κάπου υπάρχεις. Σε παρακαλώ, έλα στο καλεσμά μου. Κάντε το ίδιο και με τον Δία. Δεν θα έρθει. Όχι γιατί δεν υπάρχει. Από σεβασμό προς τον Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων. Δεν θα έρθουν. Ή μπορεί να έρθουν και να σας δώσουν κάποια άλλη καθοδήγηση που θα παραπέμπουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Νομίζετε ότι σας λέω παραμύθια? Σε λίγα χρόνια θα τους δείτε και τους Ολύμπιους. Εύχομαι να είστε από τη δική μας την πλευρά, γιατί ότι θα είσαστε απέναντι θα λυπηθείτε πάρα πολύ, βλέποντας ότι ό,τι σας λέω περί Ολυμπίων και Ιησού Χριστού, που με αυτό το όνομα τον γνωρίσατε εδώ κάτω, είναι αλήθεια. Όπως λένε λοιπόν οι Ολύμπιοι μέσα από τις Σύριλες, ο Απόλλων, εμείς είμαστε άγγελοι του Θεού, μικρή μερίδα αυτού. Μικρή μερίδα. Τα λέει ποιος? Ο πυρφόρος Απόλλων. Κι όμως ο Απόλλων λέει αλήθεια. Οι άνθρωποι είναι σε εμβριακή κατάσταση και κολακεύονται, διότι οι Ολύμπιοι θεωρούνται ότι είναι Έλληνες, ενώ ο Ιησούς θεωρείται ότι είναι Εβραίος. Αν δεν είστε Έλληνες, δεν είσαστε Έλληνες όσοι πιστεύετε έτσι. Γιατί οι Ολύμπιοι δεν είναι Έλληνες. Τα γεννήματα των Ολυμπίων είναι ελληνικά, όμως οι Ολύμπιοι δεν είναι Έλληνες. Κάποια άλλη φορά, αν δεν το καταλάβατε αυτό που σας είπα, θα σας το εξηγήσω. Όταν καταλάβετε κάποια στιγμή ότι δεν είστε Έλληνες, πιστεύω να μην παρεξηγηθώ και να καταλαβαίνετε το βάθος αυτού που σας μεταφέρω. Όταν κάποια στιγμή κατανοήσετε ότι δεν είσαστε Έλληνες, τότε ο το μεγαλείο, αλλά θα σας αφήσω εδώ. Αύριο ραντεβού 12 και 20 στον Αγγελάτο, και την Πέμπτη το βράδυ, πρώτα ο Θεός, πάλι στο Real 24 στην εκπομπή Νέμεσης. Αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχαριστώ και πάλι. Είδατε, μου δώσατε κάποιες ερωτήσεις να τις διαβάσω και να τις αναλύσω. Αλλά η ροή δεν εξαρτάται από εμένα. Ζει